Μανά, λοιπόν, τώρα θα πεις για τη μάχη που έγινε στο Βαθύλακο και ήταν και ο πατέρας εκείνο το βράδυ. Πότε έγινε, θυμάσαι? Το 1947 έγινε η μάχη, αλλά ακριβώς έγινε το Μάη. Το Μάη μήνα του 47. Ναι. Πού έγινε, για πες. Η μάχη έγινε, ο στρατός πήγαινε για το χωριό, πήγαινε από τη Στιφανόπουλο και τη βουνή κάτω. Πάρα το βουνό. Ναι. Εν τω μεταξύ κατέβαινε και αντάρτες από το άλλο το βουνό. Και ανταμόχθηκαν στο δρόμο. Εν τω μεταξύ οι αντάρτες ήταν νηστικοί, πήγαιναν να πάρουν ψωμί για να φάνε. Και πιεστήκαν στα χέρια. Ναι. Και υποχώρησαν μετά οι αντάρτες, έφυγαν. Ναι. Δεν πιάσαν μάχη. Και εν τω μεταξύ μετά ο στρατός όταν έφυξε κατέβηκε στο χωριό. Και πήγαν στο μαγαζί. Και ζήτηξαν τον πρόεδρο, τον γραμματέα, τον παπά για να τους ειδούνε. Και πήγε και ο πατέρας μου τότε. Πήγε στο στρατό. Εντάξει, ο στρατός έφυγε μετά, δεν έκανε στο χωριό. Ναι. Αλλά όταν μας έδιωξαν, να το πω και αυτό, που μας έδιωξαν από το χωριό στις 17 Μαΐου, πήγαμε το πρωί σχολείο όλα τα παιδιά. Και κατέβηκε στο στρατός κάτι και μας λένε εξωματικοί εκεί πέρα του δάσκαλου να μαζέψει τα παιδιά και να τους πει να φύγουν γιατί θα πιάσουμε μάχη με τους αντάρτες. Ήθελα να πιάσει η μάχη μετά, εφόσον υποχώρησε ο αντάρτες. Λοιπόν και μας κάλεσε ο εξωματικοί εκεί πέρα και μας λένε παιδιά θα φύγετε. Πού ξέραμε εμείς από αυτό. Όλοι ήταν στα χωράφια εκείνη την ημέρα. Έσπαιναν τα καλαμπόκια. Εν τω μεταξύ εμείς ετοιμαστήκαμε και να πάρουμε και είχαν και ζώα μαζί τους για να μας δώσουν. Εγώ πήγα σε ένα εξωματικό και του λέω: θέλω να με δώσετε και ένα ζώο. Λέω: τι θες, κουρίτσι μου, λέει: να φορτώσω όλο ένα πράγμα. Γιατί έχω τρία αδέρφια εδώ πέρα που είμαστε στο σχολείο, λέω. Και οι γονείς μου έσπαιρναν τα καλαμπόκια. Και ήταν όλα τα καλαμπόκια εκείνη τη μέρα, έσπαιρναν. Εν τω μεταξύ πήγα στο σπίτι, με δώσαν ένα, θυμάμαι, ένα μουλάρι για τον παππού, τον παπά. Και ο παππού πήγε στο, ανέρχεται στο μαγαζί. Να του συναντήσει. Και λέει, παππούλη, λέει, πρέπει να φύγει σήμερα. Λέει, και εσύ, λέει, μαζί με την οικογένειά σου, γιατί κινδυνεύει, λέει. Θα σε σκοτώσουν, λέει, αντάρτες. Λέει, όχι, εγώ, λέει, έχω παιδιά αξιωματική. Λέει, ό,τι θες να έχεις, λέει, θα σε σκοτώσουν, λέει, και εσένα και την οικογένεια. Και μετά τον ετοίμασα εγώ τον παππού, μου δώσανε ένα μουλαράκι, θυμάμαι, με ένα κυπράκι, και τον έβαλα καβάλα και τον έστειλα με το μάκι. Μέχρι τον Καραντάνα. Και εγώ γύρισα πάλι στο σπίτι να μαζέψω λίγα πράγματα, να τα φορτώσω στα ζώα που είχαμε. Εν τω μεταξύ, μας είπαν αυτοί, λέει σήμερα θα περάσει σκούπα. Θα κάνουμε μάχη, θα σκοτωθεί πολλοί κόσμος, μας είπαν αντάρτες. Αυτό ο στρατός. Και έτσι κάναμε. Φύγαμε στις 17 Μαΐου, κατεβήκαμε στον Καραντάνα και ήρθαμε εδώ. Μας έφερε εδώ στο Σμόκουβο. Εγώ εν τω μεταξύ είχα κάτι παπουτσάκια, αλλά στη χένια. Και δεν τα φόραγα για να μην τα χαλάσω, μην τα λερώσω. Είχαμε τα γίδια, όσο μπορούσαμε και πήραμε βέβαια, τα γελάδια, όσο μπορούσαμε. Αλλά ήμασταν εμείς τα μικρά, δεν ήταν οι γονείς μας. Στον δρόμο που πηγαίναμε, μας έλεγαν: Πού πάτε, λέμε για τα γίδια μάχη στο χωριό. Και γύρισαν όλοι από το δεν πήγαν στο χωριό, κανένας. Στο χωριό έμεναν τα γουρούνια, έμεναν μουλάρια, έμεναν γαϊδούρια. Πολλά ζώα έμεναν στο χωριό. Και μας φέρανε εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα που μας έφεραν πήγαμε καταλήμματα. Εμείς πήγαμε στο παπά του σπίτι, Παπαπέτρη εδώ. Το παλιό. Και καθίσαμε 25 μέρες. Σας φιλοξένησε δηλαδή του Παπαπέτρου η οικογένεια. Ναι. Η γιαγιά Χριστίνα. Η γιαγιά Χριστίνα, ναι, ο παπάς δεν ήταν. Ναι. Δεν τον είχε πάρει ακόμα. Ναι. Δεν πρέπει να τον πήρε. Και καθόμασταν εκεί. Και ήταν και ο παππούς που τον είχαμε φέρει. Εν τω μεταξύ. Πέρασαν 25 μέρες και ήρθε ο πατέρας να μας φάει. Όλο το χωριό έπρεπε να φύγει. Με τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα τζιπ, όχι τα τζιπ. Και τα μεγάλα, πώς τα λέγανε. Ρέο. Τα μεγάλα, ναι. Ήρθε ο στρατός να μας φάει. Εν τω μεταξύ, εμείς δεν ξέραμε από αυτοκίνητο, δεν είδαμε ποτέ. Και πάνε με σε πάνω για να μην μας πατήσουν. Εν τω μεταξύ, εφόσον φώναξαμε το μεγάφωνο να φύγει το Βαθύλακο σήμερα, πρέπει να φύγει. Το Σμόκου δεν είχε φύγει ακόμα. Ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Εμείς θυμάμαι είχαμε ένα δαμάρι, πολύ παλαβό, με αλυσίδα το είχαμε δεμένο. Ο πατέρας μου πήρε και τον παππού μου και έφυγε και λέει: εγώ φεύγω γιατί τον κυνηγούσε αντάρτες ο πατέρα μου. Και ήταν σοφάδες, εκεί γλιτούσε. Σοφάδες. Ένα βράδυ που πήγα να τον πιάσει, έφυγε από την πίσω πόρτα και πήγε και έκατσε μέσα σε ένα χαντάκι που είχε όλο νερό όλη νύχτα.
Ναι. Και δεν τον έπιασαν. Μεταξύ όταν ήρθε να μας πάρει εμάς, έφυγε με το αυτοκίνητο και πήρε και τον παππού. Εν τω μεταξύ ο παππούς κατέβηκε στον κέντρο να. Ο παππούς ήταν παπάς στο χωριό. Παπάς στο χωριό. Ναι. Και μέχρι τότε λειτουργούσε στο χωριό. Ναι. Ήταν 82 χρονών, ήταν 83, τόσο ήταν. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο παππούς μου ήταν, λεγόταν Καραστέργιο, λεγόταν. Καραστέργιος. Καραστέργιος πριν. Αλλά επειδή ήταν παπάς και. Και Γιώργος. Τον έκανε Γιώργο, τον έβγαλε Παπαγεωργίου. Mm. Είχε 7 παιδιά. Είχε τελειώσει σχολαρχείο. Βέβαια το σχολαρχείο του τελείωσε. Και, και δάσκαλος στο χωριό. Έγινε δάσκαλος, μετά έγινε δάσκαλος. Επειδή ήταν καλός και ήξερε πολλά γράμματα, είχε τελειώσει το σχολαρχείο, έγινε και παπάς. Και παντρεύτηκε και πήρε τη γιαγιά μου. Τώρα φεύγω και αν το θέμα κάνω. Δεν πειράζει. Πήρε τη γιαγιά μου, η οποία ήταν από το Παπαδοπλέκο, το λέγαμε στο σου αυτό. Ήταν μονοκοπέδα. Δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μάνα. Είχε όμως περιουσία. Και αυτό την προτίμησε. Τη γιαγιά πώς τη λέγαν? Παναγιούλα. Παναγιούλα. Ναι. Και τη μάνα την έλεγαν αγόρι, γι' αυτό με είπε εμένα αγόρι. Ναι. Τη μάνα του πατέρα μου, του παππού μου. Εν τω μεταξύ γέννησε 12 παιδιά η γιαγιά. Ναι. Και τα 7 ζούσαν, ήμουν και εγώ ακόμα. Ως τώρα ναι. Κοντά ζούσαν τα παιδιά αυτά. 4 κορίτσια και 3 αγόρια. Η μία τη λέγανε Βίτα, η Σίμω, η Σταυρούλα και η Χρύκλια. Τέσσερις. Ναι. Οι οποίες παντρευτήκαν στο χωριό και κάνουν όλες οι οικογένειες. Μετά μεγαλώσαν τα παιδιά τους, φύγαν τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ όταν ήρθαμε εδώ πέρα να φύγουμε. Ναι, και τα αγόρια ποια ήταν. Και θα πάμε παρακάτω με τα αιώντα. Δεν τα ξέρουμε τα αγόρια, δεν θυμάμαι όλα. Έκανα τον πατέρα σου, τον Κώστα. Α, ναι, ήταν ο πατέρα μου, ο Χρυσόστομος και ο Θανάσης. Ο Θανάσης, ο Χρυσόστομος και ο πατέρα μου, ο Κώστας. Ναι. Και τα κορίτσια παντρεύτηκαν όλα. Οι δυο ήταν στη γειτονιά και πάνω στη μάμη κοντά. Η Βίτα και η Σταυρούλα. Όταν φύγαμε από εδώ που μας έδιωξαν, η Ιθιά η Γαθή, η οποία επειδή καθηγητή πανεπιστημίου, είπε τα αυτή να μην δει, τον ξέρεις εσύ. Μη πήρε τηλέφωνο μια μέρα. Ναι. Και είχε, όταν φώναξε με το μεγάφωνο να φύγει το βαθύλακο, να φύγει γρήγορα, αυτή είχε ψωμί στο γάστρα, καλαμποκίσιο. Και όπως ήταν το έβλε μέσα ένα τσιβάρι και έβλε ανάποδα τη γάστρα και το ζαλιγκώθηκε. Και εμείς μαδούσαμε, πίναγαμε. Έπιναμε ψωμί και τρώγαμε. Εν τω μεταξύ, εμείς είχαμε η Ιθιά με μία που ήταν χείρα, εμείς την προστάτευε, ο πατέρας μου. Μαζί ζούσαμε, μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Και όταν πηγαίναμε στον δρόμο, λιποθύμησε το παιδί της από την πείνα. Πήγαμε στον κέντρο. Εδώ, πήγατε εδώ. Πήγατε φύγατε από το Σμόκοβο. Από ποιο μέρος φύγατε με τα πόδια? Από εδώ, με τα πόδια από εδώ, από το Μήλο. Το Ζιγούρο, το Μήλο. Ναι, δηλαδή από τον Τούρκο. Ναι, κάτι. Κάτι βρήκατε. Ναι. Εκεί ναι, μου έλεγε ότι βρίσκατε αυτό. Σκουτουμένο στη κεφάλαια. Κοίταξε, όχι, εδώ πίσω βρίσκαμε εμείς. Πόδια μου, χέρια πεταμένα θυμάμαι. Ναι. Εδώ στο χαντάκι, στα μέλη. Α, στα μέλη, από κατάλληλη φορά αυτή. Εκεί στον Αγιάννη βρίσκαμε καταφύγια. Α. Τα οποία δεν τα ανοίγαμε, γιατί δεν τα ανοίξαμε. Ναι. Είχαν κρυμμένα πράγματα. Εν τω μεταξύ πήγαμε στον κέντρο το βράδυ και ο παππού μου κατέβηκε για να κάνει το νερό και τον άφησε εκεί το αυτοκίνητο που τον πήρε ο πατέρα μου. Mm. Και τον βρήκαμε εμείς εκεί. Αλλά εκείνο το βράδυ ήρθαν οι αντάρτες και μας πήραν το Λακρές. Πάλι το πήραν προς τα πάνω. Α, το ξαναπήγαν πάλι στο χωριό οι αντάρτες. Ναι, όσους βρήκαν. Όσους βρήκαν. Μας δεν μας βρήκαν. Ναι. Αλλά έφτιαξαν πολλά καλαμπόκια εκείνη τη χρονιά. Και είχαμε ένα σπίτι εμείς, αγροτικό σπίτι, εξοχικό σπίτι που μαζεύαμε τα σουδέματα και αυτά. Και το έκοψε ο στρατός γιατί είχε πολλά σουδέματα μέσα εκείνη τη χρονιά. Και... για να μην τα πάρουν αντάρτες. Να μην τα πάρουν αντάρτες και το έκοψε. Και στενοχωρέθηκε ο παππούς μου, γι' αυτό πέθανε. Ναι. Στην χώρια του. Εν μεταξύ περνάνε άλλες 25 μέρες, εμείς τα γύρια τα μέγαμε και τα ΙΕ, το γάλα, τι να το κάνουμε. Μετά ξεκίνησαμε πάλι με το γουρούι, με τη γελάδια, με τα. Σοφάδες που πήγατε εκεί. Πήγαμε και κατάλληλα. Θυμάσαι το σπίτι, ποιος του λέγανε αυτόν, πώς τον. Αυτόν τον λέγανε. Μπακάρι μου φαίνεται τον λέγανε. Αλλά δεν ήταν καλός κόσμος, δεν μας ήθελαν. Ναι. Παρόλο που τους φιλοξενήσαμε τότε με τους Γερμανούς στο χωριό. Ναι. Και μείναμε και μας πήγαν εκεί. Πόσο καιρό μείνατε εκεί? Μείναμε, δεν μείναμε πολύ γιατί ο πατέρα μου φοβάται με τον σκοτώσανε. Ναι. Το 47 πάλι, την ίδια χρονιά του φθινόπωρου, ο παππούς μου επειδή δεν είχαμε σπίτι να καθίσει παραπανήσει, είχαμε και τη δικιά μου, είπαμε 5 παιδιά και 6 εμείς, 11. Και πήγαμε και. Ναι, μας βάλανε σε καταχούργη και καθόμασταν. Μετά τώρα κοντά πήγαμε σε κάποιον κλειδοδόχο λεγόταν αυτός που είχε στο τρένο που δουλεύει. Ναι. Και εκεί πέθανε ο παππούς μου.
Πέθανε και γιατί υπηρετούσε στην Αγία Παρασκευή που υπάρχει μια εκκλησία. Ναι. Και μετά εκεί τη χρονιά του 47 πέθανε. Δεν μου λες πότε βρεθήκατε στα δικαστήρια στην Καρδίτσα. Που καθόμασταν. Ναι. Μετά φύγαμε από την Καρδίτσα. Αψουφάδες πήγατε στην Καρδίτσα. Ναι. Για πες και αυτό. Φύγανε, εγώ δεν ήμουν εκεί γιατί πήγαμε στο Βόλο με τον παππού. Και α, πήγε στο Βόλο σε. Ναι, δεν μ' άφησε γιατί έμεινα αυτό. Γιατί ήθελα να φύγει για τη Μέση Ανατολή ο Θεός ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος. Και δεν μπορούσε να κάνει μόνη της ένα δωμάτιο που είχε. Ναι. Τέλος πάντων δεν έφυγε μετά, έκατσε. Στην Καρδίτσα στα δικαστήρια πήγε η οικογένεια δηλαδή που είχε μείνει πίσω. Ναι, εφόσον υπάρχει το δωμάτιο ακόμα. Και μένατε εκεί που είναι τα δικαστήρια τώρα. Ναι. Για πες πώς ήταν εκεί. Στην κυρία είσοδο. Και πώς ήταν εκεί. Κακά χάλια. Α, κάτω στο βροσί. Κακά χάλια ήταν. Ναι. Ρωμιά και λησουδία. Πολλά χωριά. Περίμενε τώρα να χτυπήσει η καμπάνα. Αυτά πρέπει να είναι οι ρήτωνες να τα πούν. Ετοιμάται και η ρήτα μερικά. Ναι. Μιλάμε με τη ρήτα. Ναι. Και μετά, για πες πώς ήταν και η κατάσταση. Χάλια. Κάθε βράδυ βάζανε και μου βροντίζανε, κάθε βράδυ. Είχαν πολύ φωτοβολίδες και μετά αυτό με τα... Πώς το λένε αυτά, τα πολυβόλα. Εκείνη η χρονιά τα που μπήκαν οι κομμουνιστές στην Καρδίτσα. Όχι, πρέπει να ήταν την άλλη. Την άλλη, του 48 δηλαδή. Την άλλη, πρέπει να ήταν. Εσύ... Σαν τα δυο παιδιά σκοτώθηκαν. Ναι, εσύ για πες τώρα στο... Μετά που πήγε στο Βόλο, εσύ πήρε ο παππούς εκεί. Ναι, με τον παππού, εφόσον κοιμάμαστε μαζί με τον παππού, να τον τρίβω νύχτα. Ναι. Πήγε στο Βόλο και ήταν ο παππούς, ο προσπάπος μου δηλαδή. Ο Χρυσόστομος. Ναι. Μετά δεν πήγε έξω, δεν τον έστειλε. Ήταν αξιωματικός. Αξιωματικός του 51 τάγμα. Ναι. Και είχε τη Ρίτα. Ναι, αυτή είναι η Ρίτα. Α, άξι φωτογραφία, φέρετε να δούμε τη φωτογραφία. Ναι, αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που έβγαλα. Να δούμε τη φωτογραφία εδώ. Εδώ. Αυτό φορά το σουσουνάκι, εγώ όπως είμαι. Η μάνα μου είναι εδώ αριστερά. Ναι, φορά σουσουνάκι. Λοιπόν, είναι στο Βόλο. Το 1900, μάνα, πότε είπες. Του 48 είσαι εδώ. Λέω, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν. Να πάω το γυαλιά. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Κάτσε να το διαβάσω, να δω τι γράφει πίσω. Περίμενε. Η Ρίτα, ο Γιώργος, ο Νίκος. Α, εδώ τα γράφει, μάνα. Ελήφθη, λέει. Ελήφθη την 31 Ιανουαρίου 1948 στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου Βόλου. Ναι, 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 31-1-48. Ναι. Χρυσόστομος Παπαγεωργίου. Ωραία. Αυτοί πέρασαν πολύ φτώχεια, Γιώργο. Ναι. Δεν είχαν το ψήφι γιατί του μισθού του κόψαν τότε. Δεν είχαν μισθό. Ναι. Και πηγαίναμε και πέραμε τα τσιγάρα και πηγαίναμε σε ένα περίπτωμα. Θυμάμαι, η Ρίτα δεν τα θυμάται. Και τα πουλούσαμε τα τσιγάρα και πέραμε ψωμί. Κουρεμένα. Ναι. Και μετά τίποτα. Εν τω μεταξύ, ο αδερφός μου Μίτσος. Για πες τώρα, εκεί είχες μάθει και τα πρώτα αγγλικά. Ναι. Ήταν ένα που έκανε αγγλικά στη Ρίτα. Ναι. Για έκανε αγγλικά στη Ρίτα. Στη Ρίτα και με λυπάται εμένα επειδή ήμουν Φυσφυγόπουλο με έλεγε. Ναι, και έμαθες και τα πρώτα αγγλικά. Κάτι έμαθα. Α, λοιπόν, ωραία. Μετά τι κάναμε. Μετά γύρισα εγώ. Γύρισα στο χωριό το 50. Ναι. Δεν ήθελα να καθίσω. Ναι. Είχαμε όμως, είχαμε και υποκόμους στο σπίτι, ο φίλος του Γιώργου. Ναι, α, γιατί ήταν αξιωματικός. Ναι. Ναι. Για πες μου τώρα εσύ. Α, γυρίσουμε πάλι τώρα στη μάχη το βράδυ. Εκείνο το βράδυ που έγινε η μάχη ήταν και ο πατέρας. Ναι, ήταν. Εντάξει. Και λένε, είπαν δίθεν... Άμα ήταν το 47 έγινε εκείνη η μάχη, έτσι, δημόπιες, το 47 δημόπιες. Άρα ο πατέρας ήταν 26 χρονών. Βέβαια. Δεν είχε πάει ακόμα στο στρατό. Να μην πήγε, λες. Δεν είχε πάει γιατί μετά... το 48, την άλλη χρονιά με έναν άπεδος. Έπαιρνε την κατσαρόλα στο για πες εσύ τώρα, όταν ακούγατε και γινόταν απέναντι μάχη, τι κάνατε. Τρυπώναμε κάτω από το τραπέζι. Από το τραπέζι. Κρυφτείτε, παιδιά, με λίγη που πούς. Κρυφτείτε. Ναι, και θυμάμαι τον πατέρα που έλεγε ότι όπως κατέβηκαν, λέει, από πάνω αντάρτες, που πήγε ο αξιωματικός και επί τίστησης και είπαν αυτοί αντάρτες. Ναι. Και πιάσει ο αξιωματικός του. Που πιάσει ο αξιωματικός με τον αντάρτη στα χέρια. Και ο αξιωματικός δεν είχε το πιστόλι και πήρε το πιστόλι του αντάρκη και του φέκισε. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν μίλησαμε και καμιά φορά με τον πατέρα, δεν ήθελα να τον θυμίσω τα παλιά. Ναι. Και πώς έφτασε τώρα ο πατέρας το βράδυ να πολεμάει για σένα να σε σώσει και μετά να τον κάνει άντρα. Άντεντε. Τυχερά. Τυχερά είναι. Πώς τα έχει. Για πες μου τώρα σε άλλο τίποτα, τι έχουμε πει. Α, πες μου, ρε μάνα, όταν ήσουν στα Ιτόπουλα.
Είμαστε στα Ιτόπουλα. Τι ήταν τα Ιτόπουλα, για πες μου. Τα Ιτόπουλα ήταν ένα κόμμα. Τα Ιτόπουλα. Κομμουνιστικό. Η νεολαία ήταν τότε, τα Ιτόπουλα, τα παιδάκια. Ναι. Φορούσαμε και καπηλάκια μου, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Μόνο τα θυμάμαι. Σα μαζεύαν στο σχολείο τότε, οι αντάρτε, τι έγινε. Ναι, αντάρτε. Σε όμω κάναμε σχολείο. Μια μέρα κάναμε, δέκα δεν κάναμε. Γιατί το σχολείο καθόταν αντάρτε. Ναι. Πηγαίναμε στην εκκλησία και κάναμε μάθημα. Ναι. Αλλά είμαστε τετρεπέρατο όμω. Ναι, για πε τώρα με του αντάρτε και πώ τι σα κάνανε οι κομμουνιστέ, αυτοί οι αντάρτε οι κομμουνιστέ. Όχι, δεν με σφίρεξαν. Όχι, τι σα μαθαίναν, αυτό θέλω να σου πω. Μα μαθαίνανε να φαινόμαστε καλά, να βρούμε κανέναν τραυματία, τι θα το προσφέρουμε. Άμα βρούμε στον δρόμο κάποιον που θέλει βοήθημα. Ναι. Τι θα το προσφέρουμε, είπαμε εμεί θα το προσφέρουμε τι πρώτε βοήθειε που θα ξέραμε και θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Τότε ήταν και το σπίτι τη γυναίκα. Ναι. Όπω είναι τώρα ο καφέ. Ναι. Να, αυτή η αριστεία εδώ πάνω είχαν σπίτι τη γυναίκα στο Βατήλακο. Ναι. Μάζευαν όλε τι γυναίκε, έρημηθαν, έπληγαν για του αντάρτε. Ναι. Γι' αυτά δεν ξέρω. Στο... Για παίρνουμε τώρα στο αυτό. Στο... Το βράδυ, πες και το άλλο, και το βράδυ που μπήκαν οι Βουρλάκοι στο χωριό, τι έγινε. Α, αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Ναι, για πες μάνα, τι έγινε. Ο Βουρλάκης είχε πανήγυρο, όπως ήταν προχθές της Αγίας Μαρίνας. Και γλιτούσαν. Και το μεταξύ φύγαμε από το. Τώρα κάναμε τη μεσή, σφάζαμε, φτιάναμε πίτες, αυτό λέει μεγάλο γινόταν. Και το μεταξύ, όταν φτάσαμε στο χωριό, ήρθε σύνδεσμος. Ξέρεις τι είναι ο σύνδεσμος. Ναι. Αυτός που πάει τις πληροφορίες. Ναι. Και λέει να φύγετε, λέει απόψε, λέει, έχετε αυτό, λέει, έχετε αντάρτες. Ήταν ο Βουρλάκης. Ναι. Ήταν από το στρατό αυτός. Ναι. Και ο Αντώνης ο Φούντας. Ήταν από το στρατό, έρθαν και συνειδητοποίησαν το έρχεται ο Βουρλάκης. Ναι. Ναι. Στρατιώτης. Ναι. Ήρθε σύνδεσμος. Ναι. Και γλιτούσαν στο Φούντα του σπίτι, όχι στο μαγαζί. Του είχε μαγαζί του. Ήταν... Ναι. Πολύ παλιά άνθρωπος αυτό, δεν ήταν καλή πάστα. Ναι, λέγε. Τα, το έγραψε και το μέσα. Όλα θα τα γράψουμε. Λοιπόν. Πού μου να παραπανήσω. Λοιπόν και λέει αυτό, εγώ λέει θα σα προσέξω. Μην φεύγετε, είπα να φύγουν τα φουντάκια. Κάποια έχω και φωτογραφίε σε βιβλίο. Λέγε. Και εντωμεταξύ έφτασαν, μόλι μα πήρε ο ύπνο, έφτασαν οι Βουρλάκηδε. Χτυπάει η πόρτα, κόθηκε ο παππού και πήγε στην πόρτα. Λέει, τι θέλετε, αυτό έχει γέλει μέχρι κάτω. Ναι. Και μαλλιά μακριά. Ναι. Λέει, πού είναι ο γιο σου, λέει μέσα, λέει, κοιμάται με την οικογένειά του. Τότε κοιμάμασταν έξι παιδιά και τέλει όλα. Στρωματσάδα. Και ο πατέρα μου από εδώ, η μάνα μου από εκεί, στην Μετσάδα. Και η γιαγιά μου όταν ήταν κατάκι, στη γουνιά κάτω. Και λέει, θέλω να με πάσει πέρα στον Αντωνόπουλο, λέει τον Αποστόλη. Λέει, να ετοιμάσαι του, λέει, να βάλω τα παπούτσια μου. Το ένα το παπούτσια έβαλε, κοιτάζω στο χέρι. Και λέει, ποτέ τώρα πού να πάω, λέει, θα τον σκοτώσει, λέει, και είναι οικογενειάρης άνθρωπος. Αλλά ευτυχώς αυτός έφυγε, τον γλίτωσε τότε. Αλλά τον δίκασαν μετά επειδή ήταν κομμουνιστής και τον εκτέλεσαν. Ήταν ναι. Και το εκτέλεσμα τότε. Ο παππούς τώρα μου πήγε εκεί πέρα, του σπίτι του Βουρλάκη, του πήγε στο σπίτι. Όχι, ναι, του πήγε. Ναι. Τη πήγε. Όταν τη πήγε όμως, έπαιζαν εμείς, καθόμαστε στο μπαλκόνι και ακούγαμε τα βιβλία που έπαιζαν. Και μπαίνει μέσα ο Βουρλάκη, του λέει: χτυπάτε, λέει το τελευταίο τραγούδι. Έβγαμε νόμο να με δει και να με καμαρώσει, το πώ με παίρνει αρβανικιά και χουρφυλάκι. Ναι. Και φτιάξτε, λέει, ένα καφέ να πιούμε πικρόν. Εγώ είμαι χάρο, λέει. Ναι. Λέει ο Βουρλάκη. Για το μεταξύ, τους δεξιούς τους βάλανε στο ένα το δωμάτιο. Και τους άλλους τους άφησαν εκεί από τα όργανα. Και πήραν τώρα τα παιδιά, ναι, και πέρασαν και σε ένα πρώτο ξάδερφο της μάνας μου. Κάποιον κουντουμήτρου. Ναι. Αυτός που έχει ένα ψηλό σπίτι στο ρέμα, τριόροφο. Ναι. Και το έλεγε η γυναίκα του: Θανάση, φεύγει απόψε, θα έρθει Βουρλάκης, θα σε σκοτώσει. Και τώρα χαλάει ο κόσμος, λέει, από τα γλέντια. Εγώ θα φύγω, δεν φεύγω, λέει. Και πάνε εκεί πέρα και βγάλει τη σαμαροτριγιά και τον πήραν και το έδωσαν τα χέρια σε πίσω. Από εκεί πήγαν στο Φούντα, πήραν και τα παιδιά, τα αδέρφια αυτά, τραγούδισαν το τελευταίο τραγούδι και πήραν και κάποιον κόφα. Ξέρεις ποιον, πότε ήρθε ένα παιδί η πρόπερση και με ζήτησε να με κουβεντιάσει. Που είναι, το έδωσαν, το υιοθέτησαν. Ναι. Και είπε κάποτε θα στείλει πάνω πιο με καφέ μου, λέει, όποτε θες το λέω. Για πες μάνα τώρα. Και τους έδισαν αυτούς, τους πήγαν σε ένα χωράφι, τους λέμε τσιμπλές το λέμε εκεί πέρα. Και είναι και ένα κλεισάκι εδώ που πήγες. Και του έδεσαν από ένα πλάτανο στην κορφή του χωράφου, το δικό μας. Ναι. Τα χέρια πίσω. Αυτοί ήταν κομμουνιστές όμως, οι Φουντέοι. Όχι, δεξιοί ήταν. Α, τα παιδιά, ναι. Κομμουνιστές ήταν. Ναι. Γι' αυτό σκότωσε ο Βουρλάκης. Ναι. Αν όμω για λέγε. Αυτό. Εν τω μεταξύ, μόλις χάραξε, ναι, λέει τώρα, είπε ο Βουρλάκης να μας ετοιμάσει τη φαγητά και με ψωμί να φάμε, να φάει στρατό. Όχι στρατό, η ομάδα. Η ομάδα, ναι, η ομάδα, το στρατό του λέγαμε.
Και μπήκαν οι γυναίκες να ζυμώσουν, να πιάσουν προζύμια, να φτιάξουν πίτες, να μαγειρέψουν για να ανακατευτεί ο κόσμος. Μην καταλάβαινε ότι θα γίνονται αυτό το κακό και το βράδυ. Και ακούμε ρηπή, πέσανε ρηπές. Πουρ, συνέχεια. Και πέσαν και τα τέσσερα τα παιδιά. Σκοτώθηκαν αμέσως. Μετά έφυγε αυτός. Πήγε στην Κουτιάνα και σκότωσε άλλους. Ναι. Σκότωσε τον παπά του χωριού, σκότωσε έναν αδελφό του, μου φαίνεται, σκότωσε πολλούς. Ναι. Ο Βουρλάκης. Τσαντάρτης, τρελούς, σκότωσε έναν τάρτης. Και μετά φύγανε, αυτοί ήρθαν εδώ στο σμόφο, ξέρω που πήγαν. Ναι. Και τα παιδιά πάει, τελείωσαν και τα τέσσερα που, αυτό τα σκότωσε και τα τέσσερα. Αυτό για τον Βουρλάκη δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό ήταν καταστροφή. Η Αντάρτης, τι ζημιά κάνανε στο Βαθυλακό, θυμάσαι? Τι ζημιά κάνανε, άλλα που σκότωσαν τον κόσμο, τίποτα άλλο. Ποιους σκοτώσαν αυτοί, οι Αντάρτης? Οι Αντάρτης ποιους σκότωσαν? Οι Αντάρτης σκότωσαν τους Ρουμανέους, γιατί αυτός ο Ρουμανάς είχε επειδή αξιωματικό, όπως είναι ο παρπάδης μου. Ναι. Και σκότωσαν και το γιο του, όχι τον αξιωματικό, τον άλλο που έχει την οικογένεια, εκεί τέσσερα κορίτσια. Ναι. Και ξέρεις που τους σκότωσαν, έκοψαν εδώ μαζί με τις παπαδημητρέες, εδώ που πηγαίναμε και που πάει να μου και περπάταγα, ναι. Πέρασε τη δυνά μου, έκοψαν παλούκια. Εκεί από κάτω στο ναι. Χαντάκια μέσα, ναι. Στην κλιματσίδα που λέμε. Ναι, στην κλιματσίδα. Τους έβαλαν και έκοψαν παλούκια και τους σκότωσαν. Ναι. Τον παπά, τον αδελφό του παπά, τους παπαδημητρέες τον πατέρα. Τους Ρουμανέους γιατί τους σκοτώσαν πια σαν... γιατί είχε πει διαξιωματικό. Αυτό ήταν η αφορμή δηλαδή. Αυτό ήταν. Και για εμάς το ίδιο ήταν. Εσείς πώς γλιτώσατε τότε αφού ήταν ο παππούς είχε πει διαξιωματικός? Φύγαμε νωρίς. Πριν φύγοντα από τα χωριά. Ναι. Έτυχε να φύγει το χωριό μας νωρίς. Του μπάρπα του Μίτσου που τον πήρανε Αντάρτης, για πες για τον αδερφό. Όχι, τον μπάρπα του Μίτσου τον πήρανε αυτό τον. Πώς το λένε, μωρέ. Τον πήρανε. Επιστράτεψαν. Ήταν 12 παιδιά, ναι, Αντάρτης. Πήγε μάνα μου στην εκκλησία, ήταν τη μέρα του Αγίου Ελευθερίου. Τη 13, θυμάμαι ποιο μήνα. Και πήγε μάνα, ήταν και πολύ χιόνι. Και πήγε μάνα μου στην εκκλησία να μεταλάβει. Και πάει μια νηπιά και λέει: Αυτιά, λέει, το Μίτσο του πήραν, λέει, και άλλα παιδιά. Και βγαίνει μάνα μου έξω από την εκκλησία, μετάλαβε και πήγε πέρα και του λέμε εμείς στο διάσυλο. Και φώναζαν οι μανάδες όλες για τα παιδιά της. Δεν άφησαν κανένα να γυρίσει. Δυο σκοτώθηκαν όμως. Για πες, ποιοι δεν σκοτώθηκαν? Ο Περικλής. Α, ο Περικλής ο... Ο Περικλής δεν σκοτώθηκε. Ναι. Τώρα πέθανε. Ναι. Σκοτώθηκε ένα παιδί το... Κατσικάνι ένα παιδί. Ναι. Και ένα άλλο γνωστό που λεγόταν. Ναι. Το όνομά του δεν το θυμάμαι. Ένα παλικάρι. Εκείνο σκοτώθηκε μάλλον εδώ. Προς τη Μακεδονία σκοτώθηκε και το παλικάρι. Ναι. Δηλαδή από τα 17 άτομα οι δυο σκοτωθήκαν. Ναι, οι δυο από τα 12. Ο Μπάρπας μετά από τη γέπη... Αυτός έφυγε, κοίταξε ο Μίτσος. Ναι. Ήρθε μια μέρα, πέρασε από εκεί σύνδεσμος και μπήκε μέσα στο σπίτι να φάει και να αλλάξει και έρχεται άλλο σύνδεσμος και λέει έρχεται στρατός, λέει. Και πήρε κάτω από το παράθυρο και έφυγε. Και πήγε στο στρατό? Όχι, πήγε στην Αντάρτη πάλι. Δεν μπορούσε, ναι. Ήμασταν εμείς εκεί, δεν μπορούσε ναι. Να φύγει. Γιατί θα μας σκότωνε εμάς, μας είπαν. Ναι. Μας είπαν η Αντάρτης ότι θα μας σκοτώσει όλους, θα μας κρεμάσει. Αν σε περίπτωση πήγαινε ο Μπάρπας στο στρατό πάλι, αν γυρούσε στο στρατό. Ναι, ναι. Θα θεωρούνταν λιποτάξη δηλαδή από το αυτό. Ποια? Θα θεωρούνταν αυτό. Ο Μπάρπας ο Μίτσος μετά πέρασε κανένα δικαστήριο στρατιωτική, τι έγινε. Στρατιωτικείο. Ναι, γιατί δεν είχε υπηρετήσει στο στρατό. Τον κατηγόρησαν ότι πήγε μόνο στο Αντάρτη. Ναι. Ενώ δεν πήγε, πήγαν οι παρπάδες μου αυτό στο δικαστήριο. Ναι. Το παιδί το έχουμε νηψιόλε, ποδεφόλε. Δεν είναι η οικογένειά μα τέτοια, αλλά τον κατηγόρησαν. Και έκανε μια χαζαμάρα και είπε για τον Μπάρπα μα στο Σεραφείμα. Και αυτό ήταν ο κουμούνο του Σεραφείμα, ήταν το κεφάλι. Αυτό έγινε και έγινε. Και πέρσι στο το δικείο. Ο Μπάρπα Σεραφείμα είναι ο αδερφό τη μάνα σου. Μάνα μου. Ναι. Έχει και δύο χρόνια στη φυλακή και δύο χρόνια στο στρατό. Ναι. Εκεί στι φυλακέ κοιμάνταν και στο τσιμέντο κατά. Ο Μπάρπα ο Μίτσο τώρα λε, ο αδερφό. Ναι. Ο οποίο μετέπειτα ήταν γραμματέα στο χωριό. Ναι, μετά πήγε στο στρατό, γύρισε, πήγε και δούλευε στο νομάρχη και το είπε ο νομάρχης στον πατέρα μου. Κώστα, το παιδί τα αφήσει εδώ πέρα. Ήξερε γράμμα το Μίτσος. Πήγε στο γυμνάσιο. Τελείωσε το γυμνάσιο. Όχι, έλεγε η μάμη, θέλω να πάμε στο χωριό. Γι' αυτό ο Μίτσος τώρα δικάσκε που πήγε στο χωριό. Τι μου ήταν ο πατέρα μου γραμματέα κοντά στο νομάρχη. Για πες μου λίγο κάτι τώρα.
Ο παππούς ο Θανάσης και ο παππούς ο Χρυσόστομος είχαν τελειώσει την Ευελπίδων. Ευελπίδων αυτή, βέβαια. Και είχα πάει, ποιος πήγε στην Κορέα, πήγε κανένα στην Κορέα. Α, πήγε ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης ήταν ο πρώτος στο οποίο μάχησε αυτά. Ναι. Ήταν ο πρώτος που έκανε οργάνωση στρατό. Για πες μου τώρα. Είχε διαλυθεί ο στρατός. Στο Σμόκοβο, ποιος είχε έρθει εδώ πέρα από αυτούς για τον Ζέρβα. Για τον Ζέρβα. Ο Χρυσόστομος. Ναι. Ήρθε για να δεν είχαν έρθει ούτε μισθό ούτε τίποτα. Ήρθαν τότε για να οργανώσουν του Ζέρβα. Του Ζέρβα εδώ στο Σμόκοβο. Και θα τον σκοτώσει. Και τόσο μαρπαγιόρο τον πλήττωσε. Ο Κατσίφας. Τον πήγε από εδώ και στη γλάζη σαν να φεύγει του λέει. Ναι. Από του Ζέρβα ποιοι ήταν άλλοι εδώ, ποιο είχε έρθει στο Σμόκοβο, ποιο βρήκε άλλο. Ποιο ήταν άλλο. Δεν θυμάμαι. Ο παππού σου Μανταλιά ήταν. Ο Χρήστο. Δεν ήταν στην οργάνωση. Δεν ξέρω αν ήταν στην οργάνωση. Ναι. Ξέρω ότι τον φιλοξένησε. Ναι, γιατί θυμάμαι κάτι μου είχε πει ο παππούς σου Μανταλιάς ο Χρήστος. Με αυτά πρέπει να είναι ένας... Ο παπαγαλής, ένας παπαγαλής Αλέκος. Μπορεί να ήταν και αυτό στην οργάνωση. Από τους βασαίους τίποτα εδώ, ο Κώστα Βασάς που ήταν γραμματέας τότε. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Τι άλλο έχεις τώρα να πεις από εκείνη την περίοδο. Αυτά και εγώ δεν θυμάμαι και πολλά χρόνια μου τότε, νομίζω. Ναι. Είναι πολύ βαστά το μυαλό μου τώρα. Λοιπόν, όταν πήγαινε εδώ στην Κλιματσίδα ο πατέρας, όταν πήγαινε εδώ πέρα και φύλαγε τα γελάδια, τότε θυμάμαι μας έφερνε κρανία έτσι από ανθρώπους. Ναι, μωρέ. Ναι. Γεμάτος ο τόπος κεφάλαια. Ναι. Γεμάτος κεφάλαια και πόδια και χέρια. Ναι. Γεμάτος ο τόπος ήταν. Δηλαδή τώρα, αν πάει κάποιος και σκάψει ένα σημείο. Βρίσκει. Όπως είναι πάνω στο γράμμα. Ναι, δεν μου λες αυτά τα παιδιά που είχαν πάρει τότε από τον κάμπο και τα σκοτώσαν εδώ πάνω στη Βουλγάρα, πού τα σκοτώσαν. Τα καημένα. Για μόνο κάποια παιδιά σκότωσαν αυτού, σκότωσαν χιλιάδες. Και τη μάνα του φτηνού το σκότωσαν. Λοιπόν, πες μου λίγο για αυτά τα παιδιά που ξέρεις τώρα και για το Λακρέσι, εκείνη την περιοχή. Πού τα πέραγαν να πάνε τα παιδιά. Έξω από το χωριό. Ναι. Τα πέραγαν να πάνε και τα πήγαιναν να πάνε σε τρία σύνορα. Ναι. Τους παπάδες δεν τους κρέμαγαν τα χέρια και μετά τους έβαζαν τα κλουνάρια, τους έδιναν και μετά άφηναν τα κλουνάρια και τους σκίζανε στη μέση. Άλλους από το χωριό πάνω από το Βαθύλακο, ποιος έχουμε τίποτα άλλους εκεί, ή από το Βουρλάκι, ή από εδώ, ή από το στρατό, ποιος... Ο Βουρλάκης σου είπε ότι σκότωσε τον πατέρα από αυτό το παιδί που το υιοθέτησαν. Ναι. Γιατί μου είπε και ο Λάκης. Άλλες ομάδες περάσαν εκτός από το Βουρλάκι, από το χωριό. Όχι, δεν πέρασαν άλλες. Μόνο ο Βουρλάκης έκανε ζημιά δηλαδή. Ο Βουρλάκης έκανε ζημιά και εντάρτες, οι ίδιοι. Και εντάρτες. Και εντάρτες. Ναι. Αυτή, και μάλιστα κάποιον αναγνωστό που τώρα πέθανε. Αυτός τότε που ήταν αυτή η Παπαδημητρία που πήγαινε σε αυτό, αυτός κάποιος τον έλυσε. Και πήγε και κλείθηκε μέσα στην Αχυρώνα. Δεν ξέρω πόσο καιρό έκλεισε μέσα στην Αχυρώνα, κρυμμένος. Ναι. Αλλά κλείτωσε. Εδώ για τους Παπαδημητρίους από τον Διονοχώρη, τι ξέρεις, τι ξέρεις κάτι. Δεν ξέρεις. Ήταν καλός κόσμος, δεν έκανα, και εγώ πτυνά. Ναι. Αλλά τους σκότωσαν τον παπά, το έβγαλαν τα γένια. Ναι. Πολύ. Αλλά ναι, για τον Πάπα, μπορείς το θύμα του Θανάση, αυτός πήγε στη Μέση Ανατολή. Όλοι οι εξωματικοί και αυτά έφτιαξαν περιουσία, πήραν πράγματα πολλά από εκεί. Αυτός ένα τραπεζμάτι μου είχα πει για ενθύμιο. Ναι. Εγώ ήρθα να πολεμήσω. Αυτός έχει ιστορία. 17 τιμητικούς σταυρούς έχει. Ναι. Για πες μάνα αυτός, πες τότε που έπεσε το μουλάρι στο αυτό, στο ποτάμ. Α, ναι. Τι τράξαμε κι εμείς με αυτούς. Εμείς μαζί ζούσαμε το θύμα του Χρυσόστομου στο χωριό. Ό,τι τρώγαμε, εμείς τρώγαμε και στην. Ναι. Η Ρίτα, ο Γιώργος, ήταν Άγιος του Γιώργου όταν φύγανε. Ήταν αντάρτες στο χωριό και δεν τους πήραζαν όμως. Το θύμα δεν τον πήραξαν. Ας ήταν αντάρτες. Δεν ξέρω γιατί, το άλλο κόμμα ήταν αυτό. Και ήταν να φύγουν πάνω στα Τρίκαλα. Και τους λέει ο πατέρας μου, λέει Χρυσόστομη, είναι η πλημμύρα σήμερα, μην φεύγετε. Μα θα φύγουμε γιατί είναι, λέει γενιτς και πρέπει να φύγουμε. Τους είπε όμως αυτός ο αντάρτης, ο γιατρός. Μη φεύγετε σήμερα, είναι αυτό λέει. Καθίστε εδώ πέρα, θα το πειθώ εγώ λέει τη γυναίκα, λέει. Δεν πατέει τίποτα. Και τίποτα να άκουσα και φορτώσαμε τώρα τα καλά, τα ρούχα, τις στολές μεγάλες, λίρες, αυτοί είχαν πολλές λίρες τότε. Οι Μουγγλοί. Ήταν καλός ο αίτια μου. Καταγωγής από την Κουμουτινή. Ναι, η καταγωγή ήταν 40 εκκλησές. Αλλά στην Κομωτινή είχαν αυτό λύρες καζοντινικέ διαστή και αγόρασαν χωράφια με αυτό μαγκανοπίκαδα, πώς είναι αυτά που πάνε τα άλογα γυρουγιούνται και βγάζουν το νερό και κάνε πολύ περιουσία. Και μετά για πες τώρα πώς έγινε με αυτό που έπεσε στο ποτάμι. Ναι, εκεί που πηγαίναμε για το χωριό είναι δύο ποτάμια, το μεγάλο το ποτάμι από το χωριό και ένα άλλο ποτάμι, ξυροπότομο είναι. Και γλίστρησε το μουλάρι και έπεσε μέσα. Και ήταν πολύ κατηβασιά.
Και αυτός ο γουγιάς από τον κουντά κράτησε το καπίς, έλυσε την τριχιά και έφυγε τα πράγματα. Και το μλάρ γλίτωσε, κουλήψε και γλίτωσε. Εν τω μεταξύ βρήκαμε από ό,τι πήρε, είχαν τις στολές τους, τα ρούχα, τα καλά, τα κρυβότερα πράγματα είχαν πορτωμένα. Και βρήκαμε ένα παππούτσι και το σταυρό που, είναι στη, που υπάρχει στο σπίτι της μάνας μου. Αυτός ο σταυρός έχει ιστορία. Ναι. Λύτωσε στο πουτάνο. Λύτωσε στο πουτάνο. Ε, τώρα αυτοί φύγανε. Τα πήγαν στα λωτρά, πήραν αυτοκίνητο και φύγανε. Τελείωσε. Ο σταυρός που μας τον έφεραν μετά, τον είχαμε όλα τα χρόνια που ήμασταν απάνω. Και όταν φύγαμε, τι να πάρουμε από τέτοια πράγματα, δεν πήραμε τίποτα. Ό,τι είχε το σπίτι, καζάνια, κατσαρόλια, τι είχε το σπίτι, τα άφησαμε όλα. Και εμείς και όλο το χωριό. Και όταν πήγαμε πάνω, μας έδωσαν. Είπαν τώρα θα φύγει το χωριό να πάει πάνω. Τα σπίτια δεν τα γνώριζαμε από τα χορτάρια. Δεν είμαι τίποτα. Έσχιζαν ξύλα μέσα στα δωμάτια, έβαζαν φωτιές, εντάρτες. Και έλειπε ο σταυρός, φαίνονταν εκεί που ήταν λερωμένος. Και ψάχνει και ψάχνει η μάνα και τον βρήκε. Το σταυρό. Λέει το σταυρό, λέει θα αφήσω εγώ λέει, που έπεσε μέσα στο ποτάμι, λέει στη θάλασσα λέει, και γλίτωσε. Και τώρα τον έχουν. Ήθελε να τον πάρει η Εύη. Για πες μου τώρα σε κάτι. Όταν στο χωριό απάνω τότε με την κατοχή με τους Ιταλούς που είχατε στο χωριό, δεν είχατε Ιταλούς? Μόνο Ιταλούς, Γερμανούς όχι. Ναι, Ιταλούς, Ιταλοί αυτοί, τι, για πες μου τώρα που είχατε. Δεν ήταν κουπρόσκλητο, δεν ήταν. Ήταν εφόσον ήταν αυτό. Ήταν. Και τους είχε πιάσει, εχμάλωτο. Ήταν εχμάλωτο, δηλαδή σας δώσαν τότε εσάς εχμάλωτος και κάναν δουλειά σε αυτή. Ναι, τους παίρναμε αυτό και φτιάναν τύχια τζάπα. Ναι. Για ένα κομμάτι ψωμί. Εμείς είχαμε έναν, τον λέγαμε Ολίβια. Ναι. Και κοιμάνταν και μέσα στην χειρόνα και κάθε μέρα του πηγαίναμε γάλα, του πηγαίναμε φαγητό. Ναι. Και έτρωγε. Τον είχε ένας Εβραίος. Και πάει και έκοβε ξύλο χλωρά. Ο Εβραίος, τι δουλειά έχει στο Βαθελόκο ο Εβραίος? Φοβάταν από τους Γερμανούς. Και είχε τον Ιταλό, τον είχε. Υποκόμο. Υποκόμο, ναι. Ο Εβραίος. Αυτοί τότε οι Εβραίοι στο χωριό δεν κάνανε να αντίσταση τίποτα. Αυτοί ήταν για να προφυλακτώνει. Από πού ήταν αυτό ο Εβραίος, ρε μάνα? Από τις Σουφάδες. Θα υπάρχουν ακόμα. Ναι. Και θυμάσαι το πώς του λέγανε στο ποιητό, στο όνομα. Εσύ είπε τον έναν, τον έλεγε έναν Αγουστόπουλο. Όχι, τον Εβραίο, τον Εβραίο. Α. Και πούμε, οι Εβραίοι που μέναν στο χωριό? Μέναν στη θιά μου τη Βίτα πάνω από το σπίτι του δικό μας. Ναι, είχε την οικογένειά του αυτός εκεί? Ναι, είχε τις οικογένειες όσοι ήταν πάνω. Ναι. Εμείς τσιγλίτωσαμε όταν πήγαμε κάτι στο φάρα, δεν μας ήθελαν. Ναι. Ξέρετε το Μάργη. Ναι. Για πες τώρα, ο Εβραίος είχε και έναν Ιταλό μαζί του? Όλοι, όσοι κι εμείς ακόμα ήθελαμε, μπορούσαμε να έχουμε Ιταλό. Ναι. Να μας βοηθάει. Αυτό θέλω να πεις. Ναι. Μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς, δεν. Τι θέλω να πληρώσουμε. Θυμάμαι όταν ήρθε ο καιρός να φύγουν, έδωσαν διαταγή να φύγουν, ο πατέρας με έφτιαξε τσόκαρα σε έναν τελό και φόρεσε ο καημένος. Ναι. Ήταν.